Ως και τα γάλματα κάνουνε άλματα, μ' αυτοί που ξέρουν δε μιλάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα κι οι νεκροκέφαλες γελάνε. Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλ. Μέσα στις κάρδιες, στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ. Θέλει σωστοί χιλιάδες να'ναι στους τροχούς, να'ναι η ψυχή, νύφη και γαμπρός ο νους. Ξέσπασε βροχή και όνειρο μάγια, πρόσωπα μου άγια, θα'ρθω να σας βρω. Και μέσα νύχτα στον άστρο τη δροσιά, τα αποκρυφά του κόσμου θα γεννώ. Σε όνειρο μάγια θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Σε όνειρο μάγια θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Πρώτη μου ζωή και πρώτη μου αγάπη, σε κρυσταλλένιο δάκρυ θα σ' ονειρευτώ. Κι αν θα δω καιρό που αντίο θα σου πω σαν πορφυρό νερό, τη γεύση σου κρατώ. Σε όνειρο μαγιά. Αργύρης Λουλατζής, και τον ευχαριστώ πολύ για χαρά που είναι μαζί μας. Ένας, και αυτό είναι δική μου κρίση, ένας από τους πιο αξιόλογους τον τελευταίο καιρό τραγουδοποιούς, είναι το γεγονός ότι είναι και μιας πολύ νεαρής ηλικίας. Θα τα πούμε αυτά βέβαια. Λοιπόν, ξεκίνησες ως Άρτζι. Πώς προέκυψε αυτό? Με φωνάζαν Άρτζι και είχα κάνει ένα δίσκο, τον πρώτο μου προσωπικό, το 8, το 10 ψέματα. Και είχε μέσα και κάτι αγγλόφωνα στοιχεία. Mm-hmm. Και είχαμε πει τότε με την εταιρεία να το αφήσουμε σαν Άρτζι να κυκλοφορήσει. Mm-hmm.
Και τώρα γυρνάμε με το Αργύρης Λούλατζης, έτσι. Κοίτα, επειδή και πριν από αυτό και το 8 είχαμε κάνει μια δουλειά με ένα συγκρότημα που λεγόμασταν Ανάσα. Α, ναι, μπράβο, ναι. Οπότε Ανάσα, Άρτσι, ήρθε η ώρα. Να τονίσω ότι όταν λέμε το 2008, ο Αργύρης πρέπει να ήταν, ήσουν 22-23 χρονών. Τόσο. Μπορείτε λίγο παραπάνω. Το τονίζω αυτό γιατί έρχεσαι από Σέρες. Ναι. Και έρχεσαι, το τονίζω με την έννοια ότι είναι ένας δύσκολος χώρος, ο μουσικός χώρος. Και παρόλα αυτά, καταφέρνεις ουσιαστικά μόνος σου να έρθεις στην Αθήνα και να κάνεις όλο αυτό. Πιστεύεις ότι ήταν τύχη, ότι ήταν συγκυρίες, ότι ήταν και προσωπική δουλειά, τι ακριβώς. Έτσι και για τα νέα παιδιά που μας ακούνε και... Πιστεύω ότι ήταν όλα μαζί, αλλά κυρίως δουλειά προσωπική. Mm-hmm. Δουλειά με ράκι και αγάπη. Και είναι σημαντικό γιατί σε ρωτάω, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα το δούμε και το πώς προέκυψαν και αυτές οι συνεργασίες σημαντικές για το τελευταίο CD, που δεν μπήκε φυτευτός σε αυτό το χώρο. Και το λέω φυτευτός γιατί γνωρίζουμε λίγο πώς είναι το κομμάτι της μουσικής. Έτσι ακριβώς. Ξεκίνησες από μια πολύ μικρή ηλικία, από μια νεαρή ηλικία. Γράφεις στίχους, γράφεις μουσική. Γράφεις τραγουδία, ναι. Και επίσης, για μένα τουλάχιστον, δική μου την κρίση, πολύ σημαντικό. Και παρόλα αυτά, σε πολύ νεαρή ηλικία κατεβαίνεις από επαρχία. Πριν πάμε στο πώς κατέβηκες και πώς έγιναν τα πράγματα, η επαρχία πώς είναι στο κομμάτι της μουσικής, πιστεύεις? Πιστεύεις ή υποέζησες, τέλος πάντων. Μπορείς να κάνεις πράγματα, δηλαδή όσον αφορά την εξέλιξη σου μουσικά, αλλά μέχρι ένα όριο. Μπορεί να γίνεις πολύ καλός μουσικός, αλλά άμα θες να κάνεις κάτι περισσότερο, να γράψεις τραγούδια σου, πάλι μπορείς στην επαρχία, αλλά αν θες να τα ακούσει ο κόσμος περισσότερος, πρέπει να είσαι στη γύρα, είτε αυτό λέγεται Αθήνα, είτε σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να ταξιδεύει η μουσική. Πότε έρχεσαι Αθήνα και πώς? Αθήνα ήρθα μια αναγνωριστική το 7, δηλαδή τότε είχαμε κάνει την πρώτη δουλειά μας στην μπάντα, τους Ανάσα, και δεν σκοπεύω να βγάλουμε δίσκο. Και κατεβήκαμε να δούμε ένα live κάτι φίλοι μας που παίζανε και την άλλη μέρα πήγαμε σε εταιρείες. Έτσι για να πούμε ότι το κάναμε. Ναι. Δηλαδή πηγαίναμε στη Μήνος, ξέρω εγώ, στη Warner τότε και αφήναμε CD και φεύγαμε. Είχαμε πάει και στη Legend και μετά από 15 μέρες πάει τηλέφωνο και λένε άμα σ' άρεσε, κατεβείτε να... Άρεστε, ναι. Και έτσι έγινε. Και μετά είπαμε πάμε Αθήνα. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να έρθω, γιατί σπούδαζα για Θεσσαλονίκη, είχα παίξει, ήμουν 6 χρόνια και έπαιζα κάθε μέρα, ας πούμε. Σπούδαζες διοίκηση επιχειρήσεων, για να λάθος, έτσι. Οπότε κάπου είχα έρθει και σε ένα κορεσμό, ήθελα να παίξω και κάπου αλλού. Ναι, ναι. Και με αφορμή αυτό κατέβηκα αυτή. Άρα και ως φοιτητής δηλαδή το έκανες, ήταν η αγάπη σου, το οποίο το κάνεις παράλληλα και τελικά είσαι από τους τυχερούς. Αυτό που αγαπάνε. Ναι, πήγα Θεσσαλονίκη, έπαιζα και παράλληλα σπούδαζα. Και σπούδαζες, ναι, αλλά τουλάχιστον τώρα. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά είναι το 2008 με το συγκρότημα Ανάσα. Ακολουθεί μετά το 2010. Ακολουθεί μετά ο δίσκος που λέγονταν Τον κόσμο αν αλλάξεις, σαν Άρτζι. Και αυτοί οι δύο δίσκοι ήταν πιο πειραματικοί, δηλαδή ψαχνόμουν ακόμα. Ναι, ήταν λογικό. Έτσι σε πιο ροκ και pop ύφος. Μετά. Ήθελα να πειραματιστώ με παραδοσιακά όργανα, μπαγλαμάδες, τζουράδες, κλαρίνα. Το οποίο είναι και πολύ έντονο στοιχείο σε αυτό το τελευταίο CD και πολύ. Και ότι πριν 2 χρόνια, όταν αποφάσισα να γράψω το δίσκο αυτό, λέω θα πειραματιστώ και τη βγει. Ναι. Ή που θα βγει κάτι που θα μας αρέσει. Και τελικά βγήκε κάτι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αγγλόφωνο στίχο, πώς προέκυψε? Σε ρωτάω γιατί δεν είναι. Τουλάχιστον εμένα, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να γράψει κάποιο. Είναι. Στην μη μητρική του γλώσσα, να το πω έτσι. Γι' αυτό είναι δύσκολα. Ναι. Και παρόλα αυτά... Εγώ ακούγα πολύ βρετανικά συγκροτήματα και αμερικάνικη σκηνή. Μου άρεσε το ροκ, ας πούμε. Ναι. Και το alternative, δηλαδή από Uriah Heep και Deep Purple μέχρι Radiohead. Μάλιστα. Εκεί ήθελα να πειραματιστώ τότε να γράψω και ξένο στίχο, αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο αυτό. Ναι, είναι. Και πάλι και η σύγκριση και έξω να πας και στην Αγγλία υπάρχουν τόσες μπάντες. Η μέτρια μπάντα είναι πολύ καλή μπάντα, ας πούμε. Ναι, γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ πιο σπάνιο, δεν το συζητώ, πολύ πιο σπάνιο, ναι. Και εντάξει,
είχα πιο μεγάλη λατρεία για τον ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Στο να γράφω. Ναι, φαντάζομαι ότι θα σου βγαίνει ίσως και διαφορετικά κιόλας. Γιατί αυτό που λέω, ότι ο αγγλόφωνος στίχος σου αφορά. Έχεις και μια πολύ σημαντική συνεργασία με ξένο τραγουδιστή. Με τον πρώην τραγουδιστή των Αρτσίων. Έτσι δεν είναι. Μπορείς να μας πεις λίγο για αυτή τη συνεργασία. Σε αυτό είχα πάει. Είχα κάνει κάποια live στην Πρέβεζα. Και ήταν εκεί ένας φίλος, ο Φώτης, που τον γνώρισα στην Πρέβεζα, ο οποίος έκλεινε συναυλίες, έφερνε τον Craig Walker, Pure Essence, τέτοιες μπάντες. Οπότε σε κάποια φάση μου λέει, εσύ θα φέρω στην Πρέβεζα τον Craig Walker. Και είχε ακούσει αυτός και τα αγγλόφωνα. Και θα έρχονταν να παίξει unplugged. Και λέει, ψήνεσαι να ανέβεις πάνω να κάνουμε ένα σκηνικό έτσι απλά. Και λέω, μέσα, πάμε. Και ήταν πολύ ωραία, πολύ καλός άνθρωπος. Καθαρός. Αυτό ήθελα να σου πω, πώς, τι σου άφησε αυτή τη συνεργασία, και το λέω τι σου άφησε γιατί, εντάξει, σαφέστατα και στην Ελλάδα το κομμάτι το μουσικό έχει το πλαίσιο του και όλα αυτά, αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν μουσικό ο οποίος έχει μπει σε άλλες διαδικασίες, σε άλλες σκηνές έχει ανέβει, είναι τελείως διαφορετικό το όλο κομμάτι. Κοίτα, το συγκεκριμένο τον αγαπάνε πολύ στην Ελλάδα. Mm. Γι' αυτό και ήρθε και έκανε πολλές παραστάσεις τώρα σε επαρχίες πέρα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο το κλίμα. Δηλαδή, όταν έχεις περάσει καλά, δηλαδή όλα τα άλλα δεν τα σκέφτεσαι. Ναι. Δηλαδή, και το live ήταν πολύ ωραίο και μετά το live ήταν πολύ ωραία. Άρα και οι συνεργασίες ήταν πολύ καλή και φαντάζομαι ότι ήταν και άλλοι. Είπα πριν ότι ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία. Είσαι τώρα 28-29. 29. Εντάξει, είσαι σε ηλικία που ακόμα το. Λοιπόν, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βγαίνει ένα CD και όχι για να πενέσουμε επειδή σε έχουμε εδώ, αλλά είναι πραγματικά ένα από τα πιο τουλάχιστον αξιόλογα CD που εγώ έχω ακούσει. Προέκυψαν δύο πολύ σημαντικές συνεργασίες. Mm-hmm. Αυτή με το Θηβαίο και αυτή με το Πασχαλίδη. Ναι, ναι, ναι. Πώς προέκυψαν? Είχα γράψει τον Ιρωμάγια και πριν κάνα χρόνο, 1,5, είχαμε παίξει στην Καλαμάτα και τότε θα παίξει εκεί live και ένας γνωστός το τράβηξε με κάμερα και το είχε ανεβάσει στο YouTube. Mm-hmm. Οπότε, επειδή ήταν το μοναδικό τραγούδι που υπήρχε σε μια μορφή live, το προωθούσα μέσω Facebook, το έστελνα συνέχεια. Mm-hmm. Να πάρω απόψεις, γνώμη. Mm-hmm. Και εντελώς χέρι με χέρι, αυτή με αυτή, πήγε και στα αυτιά του Χρήστου, του Θηβαίου και του άρεσε, ήρθαμε σε επικοινωνία, αλλά πάρα πολύ απλά. Ήρθαμε σε επικοινωνία και γνωριστήκαμε σκέψη στο στούντιο. Δηλαδή λέει, τι ωραίο τραγούδι, λέω, ετοιμάζω δίσκο, θα το πούμε μαζί, να το πούμε μαζί, για χαρά. Ωραία. Και το είπαμε. Και έπειτα βγήκε αυτό το κομμάτι το Δεκέμβρη, σαν προπομπός του άλμπου και όταν τέλειωνα τις ηχογραφήσεις, είχα πάει για μια πρόβα και ήταν ένας άλλος φίλος μου εκεί, ένας πάρα πολύ καλός μουσικός και μου λέει, ρε εσύ θα βάλεις και άλλη συνεργασία μέσα. Λέω, δεν το έχω σκεφτεί, δεν προλαβαίνω. Λέω, γιατί δεν βάζεις το Μίλτο? Ποιο Μίλτο? Λέω, τον Πασχαλίδη. Λέω, δεν το ξέρω τον Πασχαλίδη. Λέει, άντε μου να σου δώσει το τηλέφωνο, πάρτε την άλλη μέρα. Λέω, δεν πάρω τον άνθρωπο τώρα έτσι. Και λέω, δεν βαριέσαι, όντως την άλλη μέρα ξυπνάω. Και καλά έκανες. Και παίρνω. Και λέω, γεια σου Μίλτο, είμαι ο Αργύρης Λουλάτης και πάμε εδώ ποιος είναι. Μου λέει, έλα ρε εσύ Αργύρη. Λέω, θα νομίζει για έναν άλλον Αργύρη. Και είχε ακούσει το κομμάτι, επειδή είναι και φίλοι μου τον Χρήστο, είχε ακούσει τον Ρωμάγια. Και μου λέει, πολύ ωραίο τραγούδι και τα λοιπά. Του λέω, έχω άλλο ένα, άμα θέλεις να το πούμε παρέα. Τον Αμέθιστο, ναι. Και δεν είχαμε χρόνο πολύ στη διάθεσή μας και όντως ο Μίλτος το άκουσε μέσα σε 2-3 μέρες, λέει, πάμε, να το κάνουμε. Να το ακούσουμε, αν είναι εύκολο το control, το επόμενο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, ο Αμέθιστος πρέπει να είναι και να συνεχίσουμε μετά, αν είναι εύκολο. Βέβαια, τον ειδοποίησα τελευταία στιγμή. Κακός δικό μου. Αλλά. Τι
Είναι βαρύ το δάκρυ στις λησμονιάς στην άκρη μάτια μου. Μη φοβηθείς, παράδεισο να βρούμε, απόγευμα να πιούμε, άνθος μου μη μαραθείς. Στα χέρια σου άπλωσες τα δικά μου χάρα, μα εσύ άγγιξες τα φτερά μου στο πουθενά. Αμεθύστος ο χρόνος σαν προσευχή που ψιθυρίζεις μόνο. Ο κόσμος γίνε και στη φωτιά μου μείνε άσημος και ποιητής. Σ' άστρο κρασί να φέρεις τα μυστικά που ξέρεις, μάτια μου μην τα αρνηθείς. Στα χέρια σου άπλωσες τα δικά μου χάρα, μα εσύ άγγιξες τα φτερά μου στο πουθενά. Αμεθύστος ο χρόνος σαν προσευχή που ψιθυρίζεις μόνο. Χέρια σου άπλωσες τα δικά μου χάρα, μα εσύ άγγιξες τα φτερά μου στο πουθένα. Αμεθύστος ο χρόνος σαν προσευχή που ψιθυρίζεις μόνο. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο CD, τον Ιρωμάγια πώς προέκυψε? Σαν τραγούδι και σαν... Και σαν τραγούδι, αλλά σαν τίτλος. Και τι σημαίνει για σένα? Γιατί είναι ιδιόμορφο, είναι κάτι ιδιαίτερο. Πώς προέκυψε δεν θυμάμαι, είναι η αλήθεια. Αλλά σαν ονομασία, τίτλος τον Ιρωμάγια. Αλλά για μένα σημαίνει, είναι επικοινωνία μεταξύ ψυχών. Δηλαδή, για πες μας. Και αυτών και ψυχών που έχουν φύγει από κοντά μας, αλλά και ψυχές που δεν έχουμε γνωρίσει. Εξού και η στίχη, έτσι. Δηλαδή, περισσότερο στο κομμάτι είναι η υπόλοιπη στίχη σαν έννοια του ονειρομάγια. Ναι, ναι. Παρά σαν λέξη ξεχωριστά, να πεις τι σημαίνει. Ναι. Έχεις γράψει επίσης από αυτό το CD ένα άλλο τραγούδι, το Εκβαθέων. Το οποίο έχει ιδιαίτερους στίχους για μένα, τουλάχιστον. Και αυτό μου δίνει λίγο την αφορμή να σε ρωτήσω πώς βλέπεις το κομμάτι της μουσικής και των καλλιτεχνών σε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, πώς το βλέπεις? Υπάρχει η άποψη ότι ο καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης και ότι αν έχει να εκφράσει κάτι, το εκφράζει πιθανόν μέσα από το έργο του. Και ότι δεν πρέπει να απαιτούμε ή να ζητάμε, τέλος πάντων, να θέλουμε ο καλλιτέχνης αυτός να εντάσσεται μέσα σε ένα άλλο κοινωνικό πλαίσιο ή να είναι πολιτικοποιημένος, δεν εννοώ κομματικά, ενώ να έχει μια συνείδηση και μια κρίση. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης που γράφει τα τραγούδια του πρέπει να γράφει όπως αισθάνεται,
όπως είναι ο χαρακτήρας του, τώρα από εκεί και πέρα, άμα είναι πολιτικοποιημένος ή κομματικοποιημένος κάπου, νομίζω ότι είναι ένα άλλο σενάριο. Δεν μπορεί να του βγει στη γραφή του. Ναι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Απλά λέω, θεωρείς ότι θα πρέπει να είναι στις εποχές που ζούμε ενεργός, στο να παίρνει θέση, στο να μιλάει, στο να εκφράζει κάποιες απόψεις. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές αυτό γυρνίζει σε κάποιους μπούμεραγκ, σε κάποιους όχι. Έτσι, δηλαδή, επειδή ακριβώς κάποιος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πιο γνωστός ίσως και εκφράζει μια άποψη, από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι αντίστοιχες αντιδράσεις και η επιρροή από αυτή την πλευρά. Και σε ρωτάω προς τώρα όχι μόνο εξαιτίας του ότι είσαι καλλιτέχνης, είσαι τραγουδοποιός, αλλά και ως νέο άνθρωπο. Ότι εσένα θα σε παρακινούσε κάτι ή θα το ήθελες θετικά αυτό. Κοίτα, καλό είναι να παίρνουμε θέση στα πράγματα, πέρα από την τέχνη. Τώρα βέβαια συνήθως μέσω της τέχνης εκφράζονται απόψεις πάντα πολιτικές και ανάλογα σε τι κομμάτι της ιστορίας ζούμε. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι άμα κάποιος αισθάνεται ότι έχει να πει κάτι πέρα από τη μουσική του και αυτό έχει να κάνει σχέση με μια βαθιά θέση να τονίσει ότι εγώ είμαι εκεί ή ανήκω εκεί, καλώς. Ναι, ή ας πούμε να κινητοποιηθεί, το εκβαθέωνα, ναι. Το εκβαθέωνα που λες, για μένα προσωπικά δεν έχει να κάνει σχέση με μια συγκεκριμένη θέση που έχω στα πράγματα. Κράζει ευγενικά, ας πούμε, και σκληρά ταυτόχρονα την κατάσταση αυτή, χωρίς να λέει, ξέρεις τι, φίλε, αυτός ανήκει εκεί πέρα. Όχι, μα γι' αυτό σου λέω ότι δεν εννοώ, σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι το στρατευμένο, δηλαδή ότι ξέρω κι εγώ βγαίνω, υποστηρίζω μια συγκεκριμένη παράταξη ή βγαίνω μια συγκεκριμένη ιδεολογία, αλλά όταν για παράδειγμα ζούμε σε μια εποχή σαν τη σημερινή, έτσι, που βλέπουμε καλός ή κακός, κακός βέβαια, όχι καλός ή κακός, αυτού του είδους τη φθορά, αυτού του είδους τον πόλεμο στην ελευθερία της άποψης, στο οτιδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι εσύ, ως νέος άνθρωπος, βγάζεις ένα τέτοιο τραγούδι, δείχνει ότι δεν έχεις τα αυτιά σου κλειστά σε αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Δηλαδή, δεν βγάζεις απλά ένα όμορφο τραγουδάκι, να σου το πω έτσι, το οποίο θα μπορούσε να γίνει γνωστό. Δεν θα ήταν άσχημο άμα είχαμε τα αυτιά μας κλειστά. Αυτό, από αυτή την πλευρά το λέω, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ότι δεν είσαι ως καλλιτέχνης ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κλεισμένος σε μια γυάλα και μπορεί να έχει το ταλέντο του. Έτσι, να είναι ταλαντούχος, να γράφει τραγούδια, μουσική. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αγγίζεται από όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Γράφοντας λοιπόν τέτοιου είδους τραγούδια, ή για παράδειγμα να φέρω αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα τελευταία, ας πούμε, στην ΕΡΤ, που πάνε κάποιοι καλλιτέχνες και κάνουν κάποιες συναυλίες. Δηλαδή μια συμπαράσταση, μια διαδικασία του ότι, οκ, okay, εγώ μπορώ να ανήκω οπουδήποτε, αλλά αντιλαμβάνομαι, πώς να σου το πω, το σωστό και το λάθος να το πω, γιατί έχουμε χάσει πλέον και τις έννοιες, το δίκαιο και το άδικο, ναι, γιατί πλέον και τα αυτονόητα πρέπει να τα εξηγούμε, κάπως έτσι. Γι' αυτό και τόνισα το τραγούδι του Εκβαθέων, το οποίο πραγματικά κράζει με ευγενικό τρόπο την όλη κατάσταση. Ναι, ισχύει. Ξεχωρίζεις κάποιο τραγούδι από το τελευταίο CD? Είναι κάποιο που αγαπάς περισσότερο? Μπορεί να είναι λίγο τετριμένη η ερώτηση, αλλά επειδή είσαι νέος άνθρωπος, και επειδή αυτό το CD, από ό,τι κατάλαβα, το έβγαλες με τρομερό μεράκι. Ναι. Με τρομερό μεράκι και φαίνεται. Και θέλω να τονίσω ότι ο Αργύρης, τον Αργύρη ήρθαμε σε επαφή μέσω ενός μηνύματος στο Facebook. Και θέλω να το πω αυτό. Και ούτε καν, δηλαδή, το παιδί ούτε καν ρώτησε, ούτε αμέσως δεκτικότατο σε όλα. Και θα μου πεις τώρα γιατί το τονίζεις. Το τονίζω διότι καλώς και κακώς ζούμε σε εποχές που, εντάξει, ο καθένας καμπαλάει εύκολα να καλάμε σε κάποια πράγματα. Επομένως, επειδή ακριβώς το έβγαλες με τέτοιο μεράκι όλο αυτό το πράγμα και ήρθες και σε επαφή με δύο σημαντικούς ανθρώπους, πάλι με αυτόν τον ωραίο και ανθρώπινο τρόπο, χωρίς μεσάζοντες εταιρείες, εντάξει, γιατί ξέρουμε πώς γίνονται αυτά, έτσι, στις μεγάλες εταιρείες. Κοίτα, πιστεύω πλέον ότι άμα έχεις ένα τραγούδι το οποίο πιστεύεις ότι μπορεί να αρέσει σε κάποιο καλλιτέχνη που γουστάρεις, που θαυμάζεις. Ναι. Είναι εύκολο να τον βρεις. Δεν είναι δύσκολο. Σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι σε τι στιγμή θα τον πετύχεις, βέβαια, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεις τον καλλιτέχνη και να του πεις, έχω αυτή τη δουλειά, άκουσε το και αν θα ήθελες, ναι, να το πεις μαζί μου. Δεν έχει να κάνει όμως και με το... Παλιά ήταν πιο δύσκολο. Παλιά υπήρχε
ένα καλάμι ατσάλινο. Ναι. Διαφορετικό. Ναι. Βέβαια, αυτό μήπως έχει να κάνει και με την ποιότητα των νεότερων καλλιτεχνών. Μπορεί. Δεν ξέρω, σε ρωτάω, δεν έχω ιδέα. Μπορεί να ήταν και πιο τυποποιημένα ίσως πιο παλιά τα πράγματα. Παλιά ήταν και αυτό και με τις εταιρείες. Αυτό, ναι, βέβαια. Ναι. Ότι βάζαν και βέτο σε ορισμένα πράγματα, ναι, 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 και ήταν, φαντάζομαι ότι δεν ήταν στο δικό του το χέρι. Ναι, ήταν πιο δύσκολα. Δηλαδή, μπορεί και ένας καλλιτέχνης να του άρεσε το κομμάτι, μπορεί να μην έβαινε στη διαδικασία επειδή η εταιρεία. Μπράβο, δεν τον άφηνε ή τον εμπόδιζε να συνεργαστεί, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν κάποιο τραγούδι που το αγαπάς ιδιαίτερα? Κοίτα, όλα είναι παιδιά μου. Ναι, το κλασικό, όλα είναι παιδιά μου. Αλλά αυτή την περίοδο, έτσι λίγο περισσότερο αγαπημένο είναι το «Δίψασα να μάθω». Το «Δίψασα να μάθω», το οποίο επίσης είναι πολύ... Και είναι και έχει μια άλλη διάθεση. Άλλη διάθεση και έχει αυτό το χαρακτηριστικό που λέγαμε με τους τζουρνάδες και με όλο αυτό το πράγμα. Εγώ όταν ρωτάω βέβαια αν αγαπάς κάποιο, εννοώ ότι αν κάποιος σηματοδοτεί για σένα κάτι πιο προσωπικό από αυτή την πλευρά. Γιατί καμιά φορά φαντάζομαι ότι γράφεις και γράφεις και όταν θα νιώσεις κάτι πιο έντονα. Το ίδιο σε προσωπικό επίπεδο το ίδιο είναι όλα τα τραγούδια, γιατί εγώ τα έχω γράψει ούτως ή άλλως. Ναι. Απλά το «Δίψασα να μάθω» μου βγάζει μια άλλη διάθεση παρέας, σούβλας. Ναι, ακριβώς. Στην παρέα, δηλαδή, γύρω από τη φωτιά. Στην παρέα. Και λέει, και έχει ένα πολύ σημαντικό στίχο μέσα, έτσι, ότι μας έχουν κάνει να υπολογίζουμε αυτά που δεν έχουν αξία, έτσι, σε πολλά πράγματα. Μανάγκες ψεύτικες μας έχουν ποτίσει. Έτσι, μανάγκες ψεύτικες μας έχουν ποτίσει. Ακριβώς αυτό. Τι πρόγραμμα έχεις το καλοκαίρι, τι εμφανίσεις έχουν? Θα γίνουν κάποια live στην Κρήτη. Ωραία. Σίγουρα τον Αύγουστο. Προς Άγιο Νικόλαο, μεριά Ελούντα, Σιτία, κατά εκεί. Τον Ιούλιο σχεδιάζω για Χαλκιδική και Καβάλα. Ωραία. Άρα θα γυρίσεις όλη την Ελλάδα σχεδόν. Θα γυρίσω από Κρήτη, θα πάω βόρεια και όπου αλλού προλάβουμε. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω και στο πιο μικρό χωριό, ας πούμε, και να παίζουμε τις μουσικές, γιατί τα ραδιόφωνα δεν φτάνουν πάντως. Ναι, όντως. Και πρέπει άλλος, ειδικά σε ένα νέο καλλιτέχνη, ή να την ψάχνει πολύ, ή να πας εκεί και να συστηθείς και να παίξεις. Επειδή τίθεται και ένα ερώτημα εδώ, και τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο, δίνοντας και στους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, αυτό που λες να το κυνηγάς και αυτό που λες ότι όλο αυτό το πράγμα, τι κόστος έχει όμως για σένα? Λέει, θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα ότι χρειάζεται ένα κόστος, ξέρω και εγώ, είτε οικονομικό, είτε ψυχολογικό, είτε οτιδήποτε άλλο. Το κόστος είναι μεγάλο. Άρα κυρίως θέλει πολλές θυσίες, εκεί θέλω να καταλήξω, έτσι. Κυρίως το ψυχολογικό. Ναι. Και το οικονομικό, σίγουρα. Αλλά με το οικονομικό μπορείς να την παλέψεις. Τουλάχιστον την πάλευες, ναι, λίγο πιο, ναι, παλιά, ναι, ναι, πιο, ναι, εύκολα. Ναι. Ψυχολογικά πρέπει να έχεις υπομονή ατσάλινη. Και φαντάζομαι να μην... Γιατί τελευταία είχα και κάτι συζητήσει με κάτι συναδέλφους, μουσικούς, ότι βλέπω άτομα, ας πούμε, που είναι 20 χρονών, 22, 23, που παίρνουν μια κιθάρα, πάνε παίζουν, σεβαστό, κι εγώ έτσι έκανα. Και δεν κάθονται να μελετήσουν, στην πρώτη απογοήτευση, αν ένα live δεν πάει καλά, χαίρο πολύ, ας πούμε. Στα 10 live, αν πάνε τα 5 καλά, είναι επιτυχία, ας πούμε. Ναι, αυτό, δηλαδή, ακριβώς. Δεν πάει ένα live καλά, τι θα κάνουμε, απογοητεύονται. Σε μην περιμένεις, δηλαδή, με το καλημέρα κατευθείαν να γεμίσει ή οτιδήποτε. Ή μπορεί να ετοιμάσουν κάποια τραγούδια, τα τραγούδια δεν ακούγονται και τι έγινε. Ναι, και φαντάζομαι... Κάθε να ακουστούνε, πάνε παίξε. Ναι, μπράβο, αυτό ακριβώς, δηλαδή πρέπει να το παλέψεις. Γι' αυτό είπα ότι έχει μεγάλη σημασία το από πού ξεκίνησες, σε τι ηλικία ξεκίνησες, πώς κατέβηκες στην Αθήνα, γιατί φαντάζομαι ότι όταν, όχι φαντάζομαι, όπως είπες και εσύ, δεν ήρθες με κάτι στρωμένο. Ότι ήρθες έτοιμα, να βρεις κάποια πράγματα έτοιμα. Αυτό που λες, γυρίζατε, δίνατε κάποια τραγούδια και φαντάζομαι ότι θα φάγατε και απογοητεύσεις αρκετές. Εννοείται. Έτσι, λοιπόν. Ας σκέψουν, στην Αθήνα όταν ήρθα δεν ήξερα κανένα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Πραγματικά κανέναν δηλαδή. Και έβγαινα έξω, πήγαινα σε λαϊβάδικα, να βλέπω μπάντες, να γνωρίζω κόσμο, να συστήνομαι, παίζω και εγώ μουσική, κάποιοι σε ανεβάζανε να παίξεις και σιγά σιγά ρόλαρε η φάση. Και στο κάτω κάτω, να ξαναεπιστρέψω λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν, με τους καλλιτέχνες, τους νέους που και εγώ ένας νέος καλλιτέχνης. Να. Πρέπει να έχεις υπομονή και να μην βαδίζεις με το στάνιο της διασημότητας. Δηλαδή, άμα άπαξ και παίζεις μουσική για να γίνεις διάσημος, καταρχήν αυτό είναι πολύ μικρό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, παίζεις μουσική επειδή το έχεις ανάγκη να το κάνεις. Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτό. Θα πεθάνεις άμα δεν παίξεις. Όχι για να γίνεις διάσημος. Τώρα, αν η μουσική σου μακάρι είναι τόσο αρεστή και με λίγο τύχη να ακούσει όλος ο κόσμος, μακάρι να έρθει. Να. Πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Τα παιδιά ξέρω, λένε να πας στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Στην Πάτρα. Βέβαια. Αυτό πολύ σημαντικό, γιατί ξεκινάνε, φαντάζομαι, και γι' αυτό είναι και πιο έντονες οι απογοητεύσεις. Γιατί ξεκινάνε με το σκεπτικό ότι μέσα σε μια νύχτα θα γίνουν διάσημοι και θα γίνουν γνωστοί. Νομίζω ότι το διαδίκτυο δίνει τις ευκαιρίες το να προμαριστεί κάτι, αλλά δείχνει, νομίζω ότι χτίζει και πιο πολύ αυτή την ψευδαίσθηση. Το διαδίκτυο μπορεί να κάνει τρελή δουλειά. Mm. Αλλά και πάλι πρέπει να έχουμε τις κεραίες ανοιχτές. Δηλαδή μπορεί και ένα κομμάτι στο YouTube, ας πούμε, να για κάποιο λόγο να πάει καταπληκτικά. Μπράβο. Πάρα πολύ όμορφο αυτό, αλλά οκ, πάμε παρακάτω. Ναι, σωστά. Ή έβγαλα εγώ τώρα ένα δίσκο και έχω κάνει μια συνεργασία με τον Χρήστο του Φιβέου που τον εκτιμώ και μου αρέσει από συνήθεις ύποπτη, ας πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή και το ίδιο και με τον Πασχαλίδη. Αν μου λέγε στα 18 μου που παίζαμε το ημερολόγιο. Ότι θα συνεργάζεσαι. Όταν θα παίζαμε με τον Χρήστο, ας πούμε, ναι. Να σου λέγα είσαι τρελός. Ναι, ναι. Αλλά και πάλι έγινε αυτό και πάμε παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι. Ναι. Εντάξει. Αυτά είναι όμορφα πράγματα, γίνονται και προχωράμε για να συνεχίσουμε να γίνονται. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί φαίνεται ακριβώς αυτό. Χαίρομαι με την έννοια είχαμε πριν με την Αριέτα, η οποία η Αριέτα δεν ήθελε να βγει. Θα βγει μετά που θα παίξουν ζωντανά τα παιδιά. Γιατί δεν κρύβεται. Αυτή τη συζήτηση ότι τελικά η γνησιότητα και η σημαντικότητα ενός ανθρώπου που γράφει μουσική, γράφει τραγούδια και κάνει αυτό το πράγμα γιατί το αγαπάει και φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό, το ότι δεν κάνω κάτι με στόχο και σκοπό να γίνω διάσημος. Το κάνω και νομίζω ότι όταν το αγαπάς πάρα πολύ, δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο ρομαντικό αυτό που θα πω, κάτι κάποια στιγμή θα, όταν το παλεύεις δηλαδή και το παλεύεις γιατί το αγαπάς πολύ, θα ανοίξει. Ναι, αυτό ισχύει. Άμα αγαπάς κάτι και το εξελίσσεις, ναι. Πολύ βασικό αυτό, δεν πρέπει να μείνεις στάσιμος. Στάσιμος, ακριβώς. Το εξελίσσει συνέχεια και κάπου θα σε βγάλει σίγουρα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εγώ αυτό πιστεύω. Για το χειμώνα, σε πάω πολύ μακριά. Αλλά λέω, μήπως υπάρχει καμιά έτσι πρόταση για το χειμώνα. Για το χειμώνα σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Σκεφτόμαστε να παίξουμε. Θα δημιουργηθεί μια μπάντα. Είναι στα σκαριά αυτό. Έτσι με κρουστά, λαούτα, μπουζούκια, μπακλαμάδες, ταούλια. Δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο χώρο θα το κάνουμε αυτό. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες παραστάσεις για ένα ή δύο μήνες, ας πούμε, κάθε εβδομάδα. Αλλά δεν γνωρίζουμε. Καλά, είναι νωρίς ακόμα για το χώρο. Δηλαδή η μπάντα, το μεράκι και η αγάπη υπάρχει, θα γίνει σίγουρα. Απλά δεν ξέρουμε ακόμα πού να το κάνουμε αυτό. Ναι, ωραία. Αλλά θα ενημερώσουμε εμείς. Ωραία, θα ενημερώσουμε βέβαια και θα ενημερώνουμε κι εμείς εδώ. Λοιπόν, θα παίξει ένα τραγουδί. Και θα ετοιμαστούν τα παιδιά, ο Δημήτρης, ο Αργύρης, συγγνώμη, και η Αριέτα, να παίξουν ζωντανά τώρα, πόσο θα παίξουν και όσοι... Τι θα... Να σου πω, μπορούμε να το πούμε το έδειψες να μάθω ή είναι δύσκολο. Άμα θέλει η Αριέτα. Αριέτα, θες, να το πούμε. Δεν έχω πρόβλημα, απλά κάνω το κλαρίνο. Λοιπόν, η Αριέτα είχε άγχος, γιατί λέει δεν έχουμε κάνει πρόβες και της είπε ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα, όλα τέτοια, ούτως ή άλλως αυτό έχει και η ουσία, να το δούμε έτσι ζωντανά. Δεν κάνουμε πρόβες, η Αριέτα. Α, δεν κάνετε και ακόμα καλύτερα, γιατί εμείς τους ακούσαμε λίγο πριν
Και φανταστείτε αν βγαίνει αυτό χωρίς πρόβα, φανταστείτε με πρόβες τι γίνεται. Λοιπόν, και παίζει ένα τραγούδι για να ετοιμαστούν τα παιδιά. Εγώ, λογικά μετά, εντάξει, θα πούμε για να μην τον χαιρετήσω από τώρα τον Αργύρη. Θα πω όμως ένα τεράστιο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και προσωπική έτσι κρίση ξεκάθαρα ότι είναι ελπίδα και είναι πολύ αξιόλογο να βλέπεις σε τόσο νεαρή ηλικία τέτοια παιδιά και με τόσο μεγάλη συνειδητοποίηση αυτό που κάνουν. Λοιπόν, Να είμαστε καλά να τα πούμε και θα σας ενημερώνουμε και για τις παραστάσεις του Αργύρη από πέρα και για το τι θα έχουμε το χειμώνα στην Αθήνα. Εντάξει, και επαρχία είπαμε θα γυρίσει. Λοιπόν, το τραγουδάκι και να ετοιμαστούν τα παιδιά για το ζωντανό. Έθιψασα τον άνθρωπο να αλλάξω. Ένας αιώνας και ένας τόπος για να ψάξω. Όμως κατάλαβα πως έψαχνα εμένα. Με θυσιά αξία φέραν τα περασμένα. Να σβήσω τα δίθεν θαύματα του κόσμου να σκορπίσω. Κι όσες πληγές ανοίξαμε θα κλείσω. Κι όλα τα σφάλματα να μας τα συγχωρήσω. Γραφτό μας να χαθούμε σε δίσκο ποτήρο αγιασμό βάλε να πιούμε και στην απέναντι πλευρά θα σ' ανταμώσω και τον καλύτερο εαυτό μου θα σου δώσω. Έψασα να μάθω πως τα σημαντικά του κόσμου είναι λάθος. Μ' ανάγκες ψεύτικες μας έχουνε ποτίσει. Αν τη ζωή σου δεις απλά η γη θα ανθεί. Σε βροχή
και όνειρο μαγιά, πρόσωπα μου άγια, θα'ρθω να σας βρω. Και μέσα νυχτά στον άστρο τη δροσιά, τα αποκρυφά του κόσμου θα γένω. Σε όνειρο μαγιά θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Σε όνειρο μαγιά θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Και πρώτη μου αγάπη, σε κρύσταλλε νιώθα άκρη, θα σ' ονειρευτώ. Κι αν θα δω καιρό που αδείο θα σου πω, σαν πορφυρό νερό τη γεύση σου κρατώ. Σε όνειρο μαγιά θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Σε όνειρο μαγιά θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Κι αν θα δω καιρό που αδειό θα σου πω, σαν πορφυρό νερό τη γεύση σου κρατώ. Σε όνειρο μαγιά θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Σε όνειρο μαγιά θα χαθώ, τις ψυχές θα ενώσω και θα σε κρατώ. Της λησμονιάς στην άκρη μάτια μου μη φοβηθείς. Παραδείσο να βρούμε, απόγευμα να πιούμε, άνθος μου μην μαραθείς. Στα
ο χρόνος σαν προσευχή που ψιθυρίζεις μόνος. Όλος ο κόσμος γίνε και στη φωτιά μου μείνε άσημος και ποιητής. Σ' άστρο κρασί να φέρεις τα μυστικά που ξέρεις, μάτια μου μην τα αρνηθείς. Τα χέρια σου άπλωσες τα δικά μου χάρα, μα εσύ άγγιξες τα φτερά μου στο πουθενά. Άμεθεις τόσο χρόνο σαν προσευχή που ψιθυρίζεις στα δικά μου χάρα, μα εσύ άγγιξες τα φτερά μου στο πουθένα. Άμεθεις τόσο χρόνο σαν προσευχή που ψιθυρίζεις μόνο. Άντε, εσύ Λιβέρα μας πεις κανένα τραγούδι. Όχι, άστο. Θα χαλάσουμε εδώ. Για πάμε. Έδειψα σαν τον άνθρωπο να αλλάξω. Ένας αιώνας και ένας τόπος για να ψάξω. Όμως κατάλαβα πως έψαχνα εμένα. Με θυσιά να ξιάφεραν τα περασμένα. Hey! Τα δίθεν θαύματα του κόσμου να σκορπίσω. Όσες πληγές ανοίξανε θα κλείσω. Κι όλα τα σφάλματα να μας τα συγχωρήσω. Thank you.
είναι πια γραφτό μας να χαθούμε σε δίσκο ποτήρα για σμόβαλε να πιούμε και στην απέναντι πλευρά θα σ' ανταμώσω και το καλύτερο εαυτό μου θα σου δώσω. Σαν να μάθω πως τα σημαντικά του κόσμου είναι λάθος. Ανάγκες ψεύτικες μας έχουν εμποδίσει. Αν τη ζωή σου δεις απλά η γη θα πτήσει. Χαιρετιστήριο προς το παρόν. Εντάξει, ναι, θα τα ξαναπούμε και το χειμώνα. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Κλειστό το φινιστρίνι και το γυαλί θα μπω. Ποτέ στα όνειρά σου δεν μάθησες να πω. Αν δεις λευκό καράβι με πόρφυρα πανιά θα είναι η δική μου αγάπη που πάει στη λησμονιά. Σε μαζί μου αυτό είπες πριν χαθείς. Θα μ' αράθει η αγάπη κι εσύ θα μ' αρνηθείς. Φτιάξε μαγιά στο χώμα με φύλλα αλκαλικά σε μια ζωή χαμένη. Κανένα ασθενικά, κανένα ασθενικά. Και με λιφινικιάς τις πίκρες σου να λιώνεις και να μη με ξεχνάς. Κι αν σε πιάσε το βράδυ κι ο έρωτας αργεί, πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Αρι-α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 ρι
αμαράθει αγάπη και εσύ θα αμαρνηθείς. Φτιάξε μαγιά στο χώμα με φιλαλκαλικά, σε μια ζωή χαμένη κανένας τελικά, κανένας τελικά. Σε μαζί μου, μου είπες πριν χάθεις, θα μ' αράθει αγάπη και εσύ θα μ' αρνηθείς. Φτιάξε μαγιά στο χώμα με φιλαλκαλικά, σε μια ζωή χαμένη ασθενικά, κανένα ασθενικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάλλαξη. Ως και τα γάλματα κάνουνε άλματα, μ' αυτοί που ξέρουν δε μιλάνε. Όλα τα πράγματα γίνονται θαύματα κι οι νεκροκέφαλες γελάνε. Αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και μάλλον. Μέσα στις κάρδιες, στις πλατείες, σε γραφεία οβάλ. Θέλει σωστοί χιλιάδες να'ναι στους τροχούς, να'ναι η ψυχή, νύφη και γαμπρός ο νους.